σημαντικό. Λοιπόν, καλημέρα Πόπη από το σημείο εδώ που είμαστε. Όπως βλέπετε το φορτηγάκι αυτό τώρα το έβγαλε ο γερανός της αστυνομίας. Το άφησε εδώ να το ψάξει σήμανση. Έχει καεί ολοσχερός με τα υλικά που ενεργοποιήθηκε με μολότοφ. Από ό,τι μου είπανε, ρίξανε αφού βάλανε το φορτηγάκι με την όπιστεν μέσα. Διώξανε ευγενικά εισαγωγικά τους δύο φύλακες. Πετάξανε λοιπόν τη μολότοφ. Τι τώρα, είπαν οι φύλακες ότι τους είπε. Οι φύλακες τους... δεν μιλήσανε, αλλά μίλησαν άλλα στελέχη που δεν καταγράψαν οι κάμερες. Λέει θα δουν αν καταγράψανε, γιατί συνήθως οι κάμερες δεν δουλεύουν όλο το 24ωρο. Θα το διερευνήσουν τώρα την αστυνομία, δεν καταγράψαν τίποτα. Οι φύλακες έντρομοι φύγανε. Δεν προλάβανε καν να πατήσουν και το κουμπί συναγερμού. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή παραμένουν όλα τα ψηλά στελέχη εδώ από την εταιρεία. Να πούμε ότι έχει καταστραφεί ολοσχερό. Η υποδοχή, ας πούμε, η ρεσεψιόν εδώ, ο χώρος υποδοχής, πρώτος, δεύτερος όροφος και τα μαγειρία δεξιά και αριστερά. Μάλιστα. Για δύο μέρες δεν θα λειτουργήσουν, 120 εργαζόμενοι εδώ. Ευτυχώς, ουδής, το διευκρινίσουμε αυτό, ουδής τραυματίστηκε. Ευτυχώς, τουλάχιστον, ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό, Γιώργο Τσελίκα, θα μας επιτρέψεις, τι είπαν εργαζόμενοι στην εταιρεία, στη Microsoft, στις τηλεοπτικές κάμερες. Έχει ενημερωθεί όλο το προσωπικό της εταιρείας να μην έρθει στο γραφείο σήμερα. Πιθανώς ίσως και αύριο για να δούμε μέχρι να γίνει εκτίμηση της ζημιάς από την αστυνομία και από όλες τις άλλες